Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο ειδήσεων με μια συζήτηση με τον κύριο Φίλιππα Φίλιο, Δημοτικό Σύμβουλο Ιωαννίνων, πρώην Δήμαρχο για πολλά χρόνια, πολλές φορές. Κύριε Φίλιο, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας, να μιλήσουμε για μια καλή είδηση. Ο 14χρονος εξακολουθεί, ο 14χρονος από την Άρτα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, το χειρουργείο για το ανέβρισμα εγκεφάλου ήταν επιτυχές και η μεταγχειρητική πορεία του είναι θετική. Υπάρχει λοιπόν συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του 14χρονου παλικαριού, παιδιού τέλος πάντων, που είχε αυτό το πρόβλημα την παραμονή των Χριστουγέννων, λέγοντας τα κάλαντα κατέρευσε, ήρθε στα Γιάννενα, πήγε στο Χατζικώστα, πήγε στο Πανεπιστημιακό και έφυγε από εδώ για την Αθήνα για το Παίδων. Χειρουργήθηκε και εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το περισσότερο μεγάλο χειρουργείο έγινε στο Παίδων Αγία Σοφία. Την πρώτη βοήθεια την πήρε εδώ την πήρε και εδώ. Αυτό είναι που το γλίτωσε. Από το Πανεπιστημιακό. Λοιπόν, σαν γιατρός τώρα εσείς ξέρετε περισσότερα. Ναι. Ο ανήλικος αυτή τη στιγμή, να πω, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και είναι διασωληνωμένος, ενώ ίσως και απόψε να ξεκινήσει η προετοιμασία για την αποσωλήνωση. Πηγαίνει καλά, μακάρι να είναι καλά το παιδί πρώτα και πάνω απ' όλα να γίνει ξανά καλά το παιδί. Αυτό είναι το μείζον σε αυτή τη φάση. Από εδώ όμως, από αυτό το θέμα, προκύπτει για μία ακόμη φορά, κύριε Φίλιο και κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με την έλλειψη ΜΕΘ Παίδων στην Ήπειρο. Δεν υπάρχει πουθενά. Αν υπήρχε κάπου, θα έπρεπε να υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Χρόνια τώρα η παιδιατρική κλινική ζητά, και όχι μόνο, και τοπικοί φορείς σε όλα τα επίπεδα, ζητούμε τη δημιουργία μιας ΜΕΘ Παίδων εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι αναγκαιότητα. Ακούστε. Το βλέπουμε κάθε φορά με ένα τέτοιο περιστατικό. Η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική νοσηλεύει κάθε χρόνο παιδιά από 7-8 νομούς. Δεν μπορεί λοιπόν να μην έχει όλα τα τμήματα. Χρειάζεται και η μονάδα ΜΕΘ Παίδων, μονάδα εντατικής θεραπείας, διότι είναι μια εξειδικευμένη μονάδα. Τι χρειάζεται? Χώρους έχουμε, μηχανήματα υπάρχουν. Δεν έχουμε προσωπικό. Έτσι. Άκουσα τις δηλώσεις της κυρίας Σόμου, την οποία την έχω και σε μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Πολύ σοβαρή επιστήμονας. Σε μεγάλη εκτίμηση την έχω. Ναι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα διαρκές αίτημα της παιδιατρικής για τη δημιουργία ΜΕΘ θέμα... Παίδων στο Πανεπιστημιακό. Είναι αναγκαιότητα. Η παιδιατρική αναγκάζεται να βγει να το πει. Εδώ η ζωή το αποδεικνύει. Έτσι. Όταν έχεις τόσα Έτσι. Πολλά περιστατικά που κάθε χρόνο τους κάνεις διακομιδή, δεν είναι μόνο η διακομιδή, το κόστος, η αγωνία, είναι ο χαμένος χρόνος. Για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτο είναι ο χαμένος χρόνος. Ναι. Ένα παιδάκι το οποίο έχει ένα ανέβρισμα και συμβαίνει μια ρήξη, αν δεν πάρει αμέσως περίθαλψη, δεν γλιτώνει. Έτσι είναι. Ή θα γλιτώσει με πάρα πολύ μεγάλες αναπηρίες. Έτσι, έτσι. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο ιατρικό κέντρο, ένα κέντρο δημόσιας υγείας. Όταν έχεις ένα νοσοκομείο, δεν γίνεται να μην έχουμε όταν έχεις ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το οποίο έχει μία περιφέρεια που καλύπτει 8 νομών, όλα τα Ιόνια, με τη Λευκάδα, το Λακαρνανία, Κοζάνη και 4 νομοί της Ηπείρου, να μην σου πω και Γρεβενά. Όλα τα καλύπτει το δικό μας νοσοκομείο. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν και παιδοκαρδιολογικό πρέπει να έχει, παιδοκαρδιοχειρουργικό και πρέπει να έχει και μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Έτσι, είμαι μαζί σας και δεν είναι πολυτέλεια. Θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια και το επόμενο διάστημα με αυτό το θέμα, να μπορέσουμε να δώσουμε τις βοήθειες που πρέπει σε μια ευρεία περιοχή. Όπως είπατε, 8 νομοί και δεν είναι και μόνο. Υπάρχουν και περιοχές εκτός Ελλάδας. Η Αλβανία δεν έρχονται. Η Νότια Αλβανία δεν έρχονται. Ιατρικά εδώ βρίσκει. Μέχρι το μέσο της Αλβανίας, μέχρι το Φύρι έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Και δεν μπορεί να μην υπάρχει μέθοδο στο Πανεπιστημιακό. Άπειρο επιστημονικό δυναμικό. Για να σώσουμε ζωές. Θέλουμε 2-3 εξειδικευμένους και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλιώς δεν βγαίνει δουλειά το νοσοκομείο έξω.
πάσχει από το έλλειμμα νοσηλευτικού προσωπικού πιο πολύ από ό,τι πάσχει από τους γιατρούς. Σωστό, σωστό, έτσι είναι. Δεν βγαίνει αυτή η δουλειά. Αυτό είναι έτσι, οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε ξανά με το θέμα. Δεν θα το ξεχάσουμε όταν το παιδί γίνει καλά με το καλό, γιατί το παιδί φαίνεται ότι θα γίνει καλά. Δεν θα το ξεχάσουμε, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί είναι ζήτημα χρόνου και το ένα επόμενο περιστατικό. Ναι, το θέμα δεν είναι... θα το ξεχάσουμε, δεν κάποιοι... θα ξεχάσουμε τη διεκδίκηση. Έτσι κάποιοι πρέπει. Ξεχνάνε την Ήπειρο όμως. Αλήθεια, έτσι είναι. Και απευθύνομαι σε πρωτοκλασσάτους ντόπιους που μας εκπροσωπούν. Μαζί σας. Μαζί σας. Κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Μαζί σας. Σε αυτή τη φάση όταν έχεις να μιλήσουμε για τους βουλευτές, να μιλήσουμε για τον πρόεδρο της Βουλής. Έτσι, το τρίτο θεσμικό πρόσωπο στο πολιτιακό μας σύστημα είναι βουλευτής Ιωαννίνων, κάτι πρέπει να κάνει. Είμαι μαζί σας απόλυτα σε αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα κομμάτων, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης. Είναι θέμα ανάγκης ζήτημα, αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα. Να τιμήσουμε τον τόπο που εκλεγόμαστε. Αναγκαιότητα. Μαζί σας απόλυτα. Σήμερα ήταν μια άσχημη μέρα γενικότερα, καθώς πέθανε ο 31χρονος αστυνομικός, να μην το λέμε έτσι, να το πούμε το όνομά του, ο Γιώργος Λιγκερίδης, ο οποίος είχε τραυματιστεί από τη φωτοβολίδα. Δυστυχώς αυτό το παιδί έφυγε από τη ζωή. Χτυπήθηκε σε ένα σημείο όπου η διάτρηση της μοιραίας αρτηρίας προκάλεσε νεκρώσεις σε όλο το πόδι του. Ήταν τόσο μεγάλη η απώλεια αίματος που, ξέρετε, όσο και αίμα αναβάλλεις σε κάποιον ασθενή που έχει χάσει το μέγιστο του δικού του αίματος, αρχίζουν προβλήματα, διότι διαταράσσεται η πήξη του αίματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πειραχθούν όργανα του σώματος. Παρότι του κόψαν το πόδι, ακροτηρίασαν το πόδι. Το ακροτηρίασαν. Δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Παρά τα αυτά, δεν μπόρεσαν να τον διασώσουν. Είχε σταματήσει η καρδιά για πάνω από 15 λεπτά. Οπότε μπορεί να είχε καιρό, και διάφορα έμεινε πολύ χρόνο. Έτσι έγιναν δηλαδή πράγματα που δεν μπορούσαν να τα ξεπεράσει η ιατρική. Δυστυχώς. Ο Γιώργος Λιγκερίδης. Και προσέξτε τώρα. Το τραγικό ποιο είναι. Είναι ότι η αστυνομία έχει πολύ καιρό που φωνάζει. Οι απλοί αστυνομικοί και οι συνδικαλιστές τους που λένε μη μας εμπλέκετε με τα ποδόσφαιρα. Να. Έχουν καιρό. Όταν άλλαξε ο νόμος και βάλαν πάλι την αστυνομία να τα φυλάει, οι άνθρωποι βγήκαν και φωνάζαν. Και όλοι ήμασταν με το μέρος τους. Γιατί δεν είναι δουλειά τους. Δεν είναι δουλειά να φυλάω εγώ μια ιδιωτική επιχείρηση, μια ΑΕ. Μια ανώνυμη εταιρεία. Αδερφέ, είναι ΑΕ. Βγάζει λεφτά. Οφείλει να φτιάξει μηχανισμό φύλαξης. Ακούμε από την κυβέρνηση 3 χρόνια τώρα, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά βίας στο ποδόσφαιρο. Μέτρα, μέτρα, μέτρα και κανένα μέτρο δεν εφαρμόζεται. Οι περίφημες κάμερες για ένα μεγάλο γήπεδο σαν αυτό της ΑΕΚ, ας πούμε το καινούριο, 600.000 ευρώ είναι το κόστος να τοποθετηθούν αυτά τα μηχανήματα. Τα υψής της ακριβίας. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Επίσης σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας 40χρονος επισμηναγός στην Καλαμάτα μπροστά στην οικογένειά του. Έκανε μια πτήση εκεί με ένα εκπαιδευτικό επαμεινώντας Κωστέας. Να λέμε τα ονόματα, γιατί δεν είναι ένας 40χρονος άνθρωπος. Επαμεινώντας Κωστέας. Ήταν μια άσχημη μέρα σήμερα. Πολύ άσχημη μέρα. Τώρα, για χάσαμε πάμε. Και το Σόιμπλε, χάσαμε και αυτό είναι κάτι άλλο και τώρα. Και το Ζακ Ντελόρ. Και ο Ζακ Ντελόρ και ο Σόιμπλε έφυγαν άνθρωποι, από τη ζωή. Αυτό είναι διαφορετικό επίπεδο. Καταρχάς, φορές τους, αλλά άλλο τον, άλλο τον. Με το Ζακ Ντελόρ, μου έλεγε Φιλίππα, μου λέγατε κύριε Φίλιο, ότι έχετε συναντηθεί και φωτογραφηθήκατε και μαζί όταν είχε έρθει εδώ ο Ζακ Ντελόρ. Ο Ζακ Ντελόρ, να πούμε, πέθανε σε ηλικία 98 ετών πλήρης ημερών. Ναι. Πώς είχε γίνει αυτή η ιστορία με τον Ζακ Ντελόρ? Ο Ζακ Ντελόρ σε μία από τις επισκέψεις. Ένας ευρωπαϊστής, καθαρός ευρωπαϊστής πολιτικός. Ευρωπαϊστής και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε τη λογική να κλείσει η διαφορά βορρά-νότου. Δηλαδή τα περίφημα λεγόμενα πακέτα Ντελόρ. Ήταν ακριβώς μία προσπάθεια να μικρύνουν οι διαφορές οι μεγάλες των κρατών. Στα Γιάννα ήρθε σε μία συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών. Το 96. Παπούλια. Νωρίτερα. Νωρίτερα, ωραία. Ωραία. Ήσασταν δήμαρχος, κύριε. Βέβαια, η συνάντηση έγινε στο πνευματικό κέντρο. Ναι. Όπου εκεί γινόταν οι συζητήσεις, διότι οι υπουργοί δεν ήταν. Ο Κάρολος Παπούλιας, είπατε, έφερε αυτή την συνάντηση κορυφής εδώ. Ναι. Τότε που είχαν επισκευάσει και το ξενία για να γίνουν συναντήσεις. Μετά δημιουργήθηκε το 93. Δεκαετία 80, λέμε τώρα. 80 και αρχές 90. Άρχιζε, το πνευματικό κέντρο λειτουργήσε ακριβώς πριν 30 χρόνια. Άρχιζε. Το 93 λειτουργήσε. Ωραία. Τότε λοιπόν σε αυτό το χώρο μαζί με όλες τις κομπανίες, επειδή είχε και σύστημα μετάφρασης μέσα κλπ. Ήρθαν εδώ πέρα για να γίνει αυτή η συνάντηση. Ωραία, τέλεια. Και εγώ
πήγα βέβαια και τον υποδέχτηκα στην είσοδο. Έχουμε και σχετική φωτογραφία. Τι αίσθηση σας έδωσε ο Ντελόρο, ο ευρωπαϊστής πολιτικός? Εντάξει, ήταν ένας συμπαθέστατος, έτσι, ο λίγο νευρώδης άνθρωπος, έτσι, νευρικούλης. Νευρικός. Ναι, λεπτός. Ναι. Ο οποίος ευθυδιάστηκε και λίγο από το γεγονός ότι μπήκα μπροστά του και του είπα ποιος είμαι. Χάρηκε όμως. Ναι. Χάρηκε και μιλήσαμε λίγο. Και κοιτάξτε, τότε ήταν και η εποχή που εμείς τρέχαμε για αυτά τα προγράμματα. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνετε ότι... χρήσιμο όλο αυτό. Κερδίσαμε, δεν χάσαμε. Ήταν χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Τώρα, ο Σόιμπλε είναι μια διαφορετική περίπτωση. Πριν μου πείτε την άποψή σας, να πω ότι σε κάθε περίπτωση τώρα όποιος πεθαίνει, φεύγει από αυτή τη ματαιότητα. Αλλά αν ρωτήσεις στους 10 Έλληνες... 10 Έλληνες, οι 9 θα σου πούν, δεν θα σου πούν καλά λόγια. Οι 11 θα σου πούν ότι δεν το χωνεύαν. Ναι, ναι. Ακούστε να σας. Δεν θα σου πούν καλά λόγια. Δεν είχε φερθεί. Είχε φερθεί με απόλυτη αυστηρότητα στην υπόθεσή μας. Ο Μακαρίτσιος Σόιμπλε. 81 ετών έφυγε ο Σόιμπλε. Ναι, είχε καρκίνο ή τον είχαν πυροβολήσει. Ναι, ένας παλαβός τον πυροβόλησε. Πριν πολλά χρόνια ήταν νέος, έτσι, νέο 32-33 χρόνια πίσω. Ναι, ναι. Από 27 χρονών εκλεγόταν. Ήταν πολύ δυναμικός τέλειος. Μια σοβαρή εφοριακός υπάλληλος ήταν. Ναι. Άλλο αν μετά εξελίκη στην τραπεζίτη, απέκτησε συμμετοχές κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ιστορία θα είναι πολύ αυστηρή στην κρίση της για τον Dr. Σόιμπλε. Δεν ξέρω τι λένε οι Γερμανοί για τον Σόιμπλε. Δεν ξέρω τι λένε οι Γερμανοί. Ο ίδιος φαντάζομαι θα έλεγε ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτών που τον ψηφίζουν, των Γερμανών υπηκών ή τέλος πάντων των τραπεζιτών. Προφανώς. Να πω εγώ λίγο. Προφανώς και των τραπεζιτών, διότι και ο ίδιος ήταν μεγαλομέτοχος. Μα. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου η ιστορία θα είναι πολύ αυστηρή στην κρίση της. Όπως αυστηρή ήταν και αυτός στις υποθέσεις της δικής μας. Για τις μεθόδους του. Διότι πραγματικά προς την Ελλάδα άσκησε μια εκβιαστική πολιτική. Μαζί σας. Δεν ήταν μόνο την Ελλάδα. Για να σώσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Για τις τράπεζες ήταν ξεκάθαρο τι έκανε. Τις γερμανικές τράπεζες. Για να σώσει τις γερμανικές τράπεζες. Οι γερμανικές τράπεζες ήταν φορτωμένες. Εκβιαστική πολιτική. Ακριβώς. Ήταν φορτωμένες με χαρτιά τα οποία ήταν για το τίποτα. Τέλος πάντων, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θα πεις ο Σόιμπλε, κοίτα, για να υποστηρίξει τις τράπεζες της χώρας, την οικονομία της χώρας. Εξέφραζε. Στη Γερμανία χρωστάγαμε, μάλιστα. Να. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνη την περίοδο είδαν ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν, γιατί τον ακολουθούσαν πολλές κυβερνήσεις. Έτσι. Έβλεπε, γιατί υπήρχε μια σοβαρή καπιταλιστική κρίση. Mm-hmm. Που ξεκίνησε το 7, το 8, το 9, εξεράγησε όλο τον κόσμο. Με τη Λίμαν. Έτσι. Βλέπαν αυτή την καπιταλιστική κρίση, δυστυχώς. Τη βλέπαμε με τα κριτήρια του 1929, την άλλη μεγάλη καπιταλιστική κρίση. Αμερικά. Δεν τη βλέπαμε με σύγχρονα κριτήρια και κυρίως δεν τη βλέπαμε με ευρωπαϊκά κριτήρια. Μαζί σας. Αυτό είναι το πρόβλημα της πολιτικής Σόιμπλε. Και το πρόβλημα της πολιτικής Σόιμπλε είναι ότι σε έναν βαθμό συνεχίζει να υπάρχει. Βεβαίως. Από τη Γερμανία και τους βόρειους συμμάχους μας, τους βόρειους εταίρους μας. Μόλις εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Mm. Σταμάτησαν οι τσιγκουνιές των Ευρωπαίων, έπεσε χρήμα κτλ. Δηλαδή, που σημαίνει ότι υπήρχε το χρήμα. Ναι. Εκβιασμός γινόταν. Και μια και είπαμε για κορονοϊό, λέει τα κάλαντα έξω ο κορονοϊός, περπατάει παντού. Υπάρχει παντού. Και ο κορονοϊός παντού. Γρήπη, και η γρήπη. Παντού περπατάει. Πάρα πολλοί που είναι άρρωστοι. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε συμπτώματα. Όλοι μας λίγο πολύ, λίγο μύτες. Εγώ λίγο... έχω στην οικογένειά μου αυτή τη στιγμή τρεις. Ναι. Που νοσηλεύονται με κορονοϊό, όχι στο νοσοκομείο. Θέλει λίγη προσοχή, κύριε. Θέλει προσοχή, γιατί ο συνδυασμός κορονοϊού και ιώσεων μπορεί ορισμένους ανθρώπους να τους κάνει μεγάλο πρόβλημα. Αλήθεια. Δεν είναι για αστεία. Θέλει λίγη προσοχή. Τώρα τα έχουμε μάθει αυτά. Να μην τα ξαναλέμε, γινόμαστε κουραστικοί. Είπαμε προσοχή. Ναι. Δεν συγχρονιζόμαστε. Έτσι. Δεν πάμε όπου να είναι. Και μ' αρέσει μασκούλα... η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Είπαμε από την αρχή ότι πριν βγούμε στον αέρα θα κάνουμε μια συζήτηση ευρύτερα πολιτική, κοινωνική. Θέλω να δούμε λίγο τώρα, κύριε Φίλιο, ένα τοπικό θέμα εδώ. Ναι. Γιατί είχαμε πάρα πολύ κόσμο το τετραήμερο των Χριστουγέννων. Εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ τα τελευταία χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια και πριν τον κορονοϊό δεν είχαμε τόσο κόσμο. Είχαμε και άλλες φορές. Και θα πω δύο πράγματα εδώ και θέλω να ακούσω τη σκέψη σας. Το ένα πράγμα είναι ότι οπωσδήποτε μια χαρά είναι ο τουρισμός, φέρνει χρήματα. Το άλλο πρόβλημα είναι ο υπερτουρισμός, που δεν είναι πρόβλημα μόνο για τα Γιάννενα, είναι για πολλές περιοχές του κόσμου, του πλανήτη. Υπάρχει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Πολλοί τουρίστες σε μια περιοχή δημιουργούν προβλήματα στους ντόπιους κατοίκους στο τέλος. Είναι ένα ζήτημα για τους ντόπιους κατοίκους. Έχω ακούσει ντόπιους κατοίκους που λένε πάρα πολλοί κόσμος τι. Φέρνει χρήματα ο τουρισμός από τη μία, οκ. Okay. Απ' την άλλη δημιουργεί προβλήματα στους ντόπιους. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία για να το δούμε, καθώς τώρα σχεδιάζουμε εμείς τον τουρισμό του μέλλοντος των Ιωαννίνων. Αφήνει και πολύ σκουπίδι και δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα. Ακούστε να σας πω. Είναι πολλές οι πόλεις στην Ευρώπη που έχουν λάβει ήδη μέτρα. Ναι, ναι. Περιορίζοντας την επισκεψιμότητα. Περιορίζοντας τους επισκέπτες. Βέβαια. Η Βαρκελόνη καθόρισε ανώτατο σημείο επισκεπτών. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό, βέβαια, αλλά πρέπει να σχεδιάσουμε. Δεν διαφωνώ. Σιγά μην δεν είμαστε σε αυτό. Τώρα. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να σχεδιάσουμε. Πρέπει να σχεδιάσουμε τον τουρισμό μας. Όπως και τα Airbnb. Έτσι. Όλα αυτά. Όπως και διάφορες πλατφόρμες. Όχι για φαγητά, όχι για ταξί. Όλα αυτά είναι αρπαχτές των μεγάλων εταιριών. Συμφωνώ. Ναι. Τα φάουντς όλα που έχουν συγκεντρωμένο άπειρο χρήμα από υπερκέρδη ετών. Ναι. Να μην δημιουργήσουμε μια αβίωτη πόλη με χιλιάδες επισκέπτες, γιατί πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Προφανώς. Έτσι, και τα Χριστούγεννα έξω και όλες τις γιορτές. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Mm. Η Κέρκυρα που ακολούθησε αυτή την λογική του ό,τι μπορώ αρπάζω, θυμάστε μια πενταετία που είχε κρασάρι, έτσι είναι. Έτσι, κρασάρι, έτσι δεν πήγαινε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Πουλάγανε για 5 ευρώ το δωμάτιο και δεν πήγαινε κανένας. Έτσι είναι. Λοιπόν, χρειάζεται σχεδιασμό τώρα που ανεβαίνουμε. Τώρα θέλουν μέτρο, μελέτες και προσοχή. Έτσι. Δεν είναι ωραία είναι αυτά. Και χρήματα έρχονται, καλό. Θα σας πω και κάτι. Πολύ καλό. Είδα μια ανάλυση των εσόδων. Είδα μια ανάλυση των εσόδων. Ούτε πολλά ξοδεύουν στα Γιάννενα όσοι έρχονται, ούτε πολλοί διανυκτερεύσεις έχουμε. Mm. Και Όλο το πακετάκι το οποίο μαζεύουμε. Δεν το έχω δει. Ναι. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα θέμα. Το πάμε να δούμε ένα θέμα και γυρίζουμε στη δική μας κοινωνική περισσότερο, αλλά και ευρύτερα πολιτική συζήτηση. Απόψινή συζήτηση για την επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, με σωρούς από σκουπίδια ήταν στολισμένη η πόλη των Ιωαννίνων τις ημέρες των Χριστουγέννων. Σκουπίδια παντού, στο κέντρο, στις γειτονιές, αλλά και στα τουριστικά της σημεία. Θα τα δείτε. Θα πείτε την άποψή σας, κύριε Φίλιππ. Απ' τη μία, το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμου υλικού, που λειτουργεί εδώ στην πόλη ιδιώτης, αποφάσισε να παραμείνει κλειστό από 23 έως 26 Δεκεμβρίου. Ωραίοι αυτοί. Από την άλλη, ο σχεδιασμός της απερχόμενης δημοτικής αρχής είχε πρόβλημα. Απουσίαζε εντελώς αυτός ο σχεδιασμός. Γιατί, το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμου υλικού αποφάσισε να κλείσει. Πρέπει να έχεις ένα σχεδιασμό να μην αφήσεις την πόλη μέσα στα σκουπίδια. Να δούμε το ρεπορτάζ. Και μετά θα πείτε την άποψή σας, κύριε Φίλιο. Ένα παράδεκτο να πω το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμου υλικού, όπως λέγεται, να είναι κλειστό από 23 έως 26 Δεκεμβρίου. Εντάξει, η κυρία Ζέκα είναι πρόεδρος εργαζομένων. Θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει προσωπικό, είναι αλήθεια αυτό. Όμως η κοινή λογική βάζει στο κάδρο των ευθυνών και τους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο το σχεδιασμό της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Στην παράταξη αυτή ανήκεται, κύριε Φίλιο. Δεν ανήκεται στην απερχόμενη δημοτική αρχή, ανήκεται στο μέλλον αυτής της παράταξης. Είστε νέος δημοτικός σύμβουλος, ορκιστήκατε από 2 του μήνα. Αναλαμβάνεται καθήκοντα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, όμως ανήκεται στην παράταξη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, ο σχεδιασμός ήταν απαράδεκτος. Εδώ φταίει μόνο η ανακύκλωση που έκλεισε από τις 23 έως τις 26 Δεκεμβρίου. Φταίει και ο σχεδιασμός. Κάνεις ένα σχεδιασμό να μην έχουμε αυτές τις εικόνες, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είμαι νέος. Εκτός τώρα που απέρχεται η Δημοτική Αρχή, λέει δεν πάει να γίνει ό,τι γίνει. Είμαι νέος δημοτικός σύμβουλος και μου δημιουργείται τώρα έτσι μια αγωνία γιατί δεν έχω εμπειρία. Ναι. Ακούστε να σας πω. Καμία δημοτική αρχή, ναι, και κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να μαζέψει όταν το σκουπίδι ξεφεύγει από την ποσότητα που μπορεί να μαζέψει. Ναι. Τι είδατε? Το προσωπικό είναι λίγο. Το προσωπικό έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Είναι λίγο. Είναι έτσι. Μηχανήματα υπάρχουν. Προσωπικό δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί πολλοί, να πούμε εδώ τώρα, γιατί πολλοί προσλαμβάνονται για την καθαριότητα και μετά παίρνουν μετάταξη και πηγαίνουν στα γραφεία. Διαρκές φαινόμενο. Διαρκές, διαχρονικό φαινόμενο. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, είναι λίγο το προσωπικό. Αν κοιτάγατε τους κάδους, τι ήταν?
Κουτιά. Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Απορρίπτουμε πολλά σκουπίδια. Είναι έτσι ο πολιτισμός μας. Αλλά... Τα Γιάννενα είναι ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου. Όλη η Κούτα αυτή είναι από τα εμπορεύματα τα οποία αποσυσκευάζονται. Τις μέρες αυτές όλοι σαν τρελοί ψωνίζαμε. Εγώ πρώτη φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ και δεν είχε να παρκάρω. Ήμουν με τα αλάρμ μέσα στο σούπερ μάρκετ, λες και ήμουνα σε ατύχημα. Ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, όλες αυτές τις συσκευασίες και όλες τα χιλιάδες αυτά πήραμε σπίτι μας και πετάξαμε, δεν υπάρχει τρόπος να τα μαζέψεις. Δεν πάει να έχει κι άλλο τόσο κόσμο και άλλα τόσα μηχανήματα. Είναι πολύ μεγάλο. Κάνει καλύτερο σχεδιασμό, Φιλίπα. Δεν υπάρχει. Καλύτερο σχεδιασμό. Κύριε Ντόκα μου, ναι, αγαπητέ μου φίλε, ό,τι και σχεδιασμό. Δεν μπορεί να μην έχει ευθύνε τώρα η Ελλάδα. Δεν πάει να δικαιολογήσω κανέναν. Απορρίπτουμε πολλές ποσότητες σκουπιδιών και σαν πολιτισμός να το δούμε. Δεν μπορούμε και να το μαζέψουμε. Φιλοσοφικά να το δούμε έτσι. Αλλά κάνει ένα καλύτερο σχεδιασμό. Συμφωνούμε να κάνουμε άλλον σχεδιασμό. Δύο μέρες. Έχω την αίσθηση ότι το έχετε παρατήσει τώρα σαν Δημοτική Αρχή. Δεν θα πάμε σαν αντιπολίτευση και ετοιμάζεστε για έλεγχο τη νέα Δημοτική Αρχή Μπέκα. Όχι. Εκεί είστε τώρα, σε αυτή τη φάση. Δεν είμαστε. Ούτε έχουμε κάνει τέτοια κουβέντα ότι μας έχει περάσει από το μυαλό. Ακούστε να σας πω. Λίγο το προσωπικό. Ναι. Πολλά τα σκουπίδια, πολλοί οι επισκέπτες, πάρα πολλοί κόσμος. Ο επισκέπτης πετάει σκουπίδι. Έτσι είναι. Αυτό, λοιπόν, είναι έτσι, αυτό το πράγμα το δεν μαζεύεται με το μηχανισμό και δύο μέρες αργία. Και ανακύκλωση κλειστή τέσσερις μέρες. Η ανακύκλωση κλειστή, δύο μέρες αργία το προσωπικό. Αυτό τι να πει κάνεις γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνεις ότι μια χαρά. Έγινε ό,τι έγινε. Κοινωνική ευθύνη από την ιδιότητα της ανακύκλωσης. Στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Δεν γίνεται να το μαζέψεις. Απόλυτη πληρότητα, κυρίες και κύριοι, στα καταλήματα υπήρξε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το είπαμε και λίγο πριν, μιλώντας με τον κύριο Φίλιο στα Γιάννα και την ορεινή Ήπειρο. Πάρα πολλοί επισκέπτες βρίσκονται και αυτές τις μέρες εδώ, ανάμεσα από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, στην πόλη Ήπειρος. Τα Γιάννενα είναι κορυφαίος χειμερινός τουριστικός προορισμός. Σκουπίδια και εθαλομύχλοι προσπαθούν να πλήξουν το τουριστικό προϊόν της πόλης. Ελπίζω να μην το καταφέρνουν, να μην το καταφέρνουν τελικά και οι επισκέπτες μας να έχουν καλή εικόνα παρά τα σκουπίδια και την εθαλομύχλη που υπάρχει στο λεκανοπέδιο όλες τις τελευταίες ημέρες. Και οι ακυρώσεις πτήσεων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα λόγω της ομίχλης. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Μια στιγμή, κύριε Φίλιο, να δούμε το ρεπορτάζ. Ερχόμαστε σε εσάς αμέσως. Αμέσως, πάμε. Εντάξει, για τα σκουπίδια είπαμε, το εξαντλήσαμε σε αυτή τη φάση, απόψε τουλάχιστον. Πάμε στην εθαλομύχλη, γιατί ο καθένας καίει ό,τι βρει μπροστά του, στο τζάκι, στις σόμπες. Υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάψουν και εκείνα αυτά. Οκ, το δέχομαι και αυτό. Αλλά και με ό,τι να είναι και έχει γεμίσει, επειδή ζούμε σε μια λακκούβα, έχει γεμίσει η ατμόσφαιρά μας με ομίχλη καθαρή και εθαλομύχλη. Να μας απαντήσουν μαζί, γιατί ο κόσμος καίει ό,τι βρει, όπως λες. Μαζί σας. Γιατί δεν μπορεί να κάψει πετρέλαιο. Μαζί σας. Και δεν μπορεί να βάλει ρεύμα. Γιατί κανένας δεν μειώνει το ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, στα κάψιμα. Ναι, γιατί το ρεύμα έχει πάει στο Θεό. Έτσι. Και προφανώς ο άλλος θα κάψει. Έτσι είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι καίει ό,τι να είναι. Εγώ σου λέω καίει κανονικά ξύλα. Και ξύλα κανονικά. Και σε μια ατμόσφαιρα που ξέρουμε όσοι ζούμε στα Γιάννα και όσο ακούμε και όσο μαθαίνουμε, η ομίχλη ήταν πάντα στο λεκανοπέδιο. Ναι. Πάντα. Μένει εδώ στη Λακούβα. Από την εποχή. Τι να λέμε, των Κομνηνών και τα λοιπά. Επομένως, με το καύσιμο θα γεμίσει από τα σωματίδια και θα γίνει αυτό το σύνθεση υγρασίας, ομίχλης και εθαλομίχλης και γίνει μόνο, μόνο άμα πέσει. Βγήκε σήμερα ήλιος και διαλύθηκε ομίχλη. Τώρα το βράδυ ξανά πέσει. Εδώ περιμένουμε να βρέξει τώρα. Μόνο αν βρέξει. Κάνουμε μια ευχή να βρέξει στα Γιάννενα για να κατακάτσει όλο αυτό το πράγμα. Αν είναι τον ευχή στα Γιάννενα να βρέξει. Παρακαλούμε στα Γιάννενα. Βρέχει λέει μια φορά του χρόνου. Τον Νοέμβριο ξεκινάει και τελειώνει. Και τώρα παρακαλούμε να βρέξει. Τώρα το πρόβλημα τη ομίχλης δημιουργούσε από πάντα πρόβλημα στι πτήσει, στι αεροπορικέ. Πάντα. Ναι, αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα του Μακεδονίας. Μόνιμο πρόβλημα εδώ στα Γιάννα. Στη Θεσσαλονίκη το αεροδρόμιο έχει πρόβλημα. Κατά καιρούς, κύριε Φίλιο, και επειδή είστε παλιός στα πράγματα, έχει συζητηθεί η δημιουργία ενός αεροδρομίου εκτός λεκανοπεδίου. Ναι. Κάποιοι είχαν πει για Φιλιππιάδα, δεν είναι μόνο. Φιλιππιάδα ήταν η μόνη επιλογή. Ναι. Εσείς τι άποψη έχετε για κάτι τέτοιο, γιατί στο λεκανοπέδιο, όσο θα είναι το αεροδρόμιο στο λεκανοπέδιο, ο Μίχλης θα είναι εδώ. Ένα οι συνθήκες είναι δημιουργία ο Μίχλης, οπότε οι πτήσεις τα κυρώνονται. Ένα αεροδρόμιο έχει μεγάλο κόστος να κατασκευαστεί. Έτσι είναι. Πρώτο. Δεύτερο. Για να επενδυθούν χρήματα σε ένα αεροδρόμιο, πρέπει αυτό να είναι βιώσιμο. Όταν σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρων είναι το άκτιο,
Το οποίο είναι Φράπορτ. Υπερβιώσιμο. Μπράβο. Όπως καταλαβαίνετε, ποτέ δεν θα δοθούν τα λεφτά να γίνει στη Φιλιππιάδα. Να. Είναι προτιμότερο να γίνει Πρέβεζα Ιόνια και να, γίνει και να, ξέρω, ότι, δρόμος, και να ξέρω ότι εγώ μπορώ να φεύγω από το Άκτιο. Σωστό. Σε μία ώρα δηλαδή να είμαι στο Άκτιο και να φεύγω. Mm. Και στην Αθήνα μία ώρα κάνεις να πας στο Βενιζέλος. Μία ώρα κάνεις από όπου και αν μένεις, εκτός να κάνεις στο Κουρουμπί. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Καμία πόλη δεν έχει αεροδρόμιο μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ στο αεροδρόμιο Ιωνίων να βάλουμε και ILS, δηλαδή σύστημα τυφλής προσγείωσης. Ούτε σε αυτό τα καταφέραμε. Ούτε σε αυτό τα καταφέραμε. Υπάρχει σύστημα πολύ βελτιωμένο από τα προηγούμενα. Ναι. Πολύ πιο βελτιωμένο. Ναι. Όμως δεν τα καταφέραμε όμως. Αυτά τα συστήματα. Κάποιοι μας είπαν δεν γίνεται να έχεις τις προσγειώσεις 100%. Κάποιοι μας είπαν δεν μπαίνει εδώ λόγω της γεωμορφολογίας. Μας είπαν διάφορα. Ούτε εκεί προχωρήσαμε. Αυτά τα συστήματα πρέπει να έχεις 200 μέτρα ορατότητα. Ναι. Αν δεν έχεις, δεν γίνεται. Μάλιστα. Σε βοηθάει, αλλά δεν γίνεται. Η λύση Άκτιο και γρήγορη αυτοκινητόδρομη σε μένα φαίνεται. Πολύ καλή λύση. Μα είναι εφικτή. Ναι. Γιατί το να λέμε αεροδρόμιο στη Φιλιππιάδα, τι κερδίζουμε, 30 χιλιόμετρα. Mm. 30 χιλιόμετρα είναι η Φιλιππιάδα Άκτιο. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή για τα 15 λεφτά. Και απ' την άλλη δεν φτιάχνεις ένα αεροδρόμιο έτσι εύκολα. Όχι, ιδίως σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε την Κακαβιά Γιάννενα. Μα, δεν μπορούμε να κάνουμε το Οικουμενίδη στο Μαυρομάτι. Έτσι. Ακούμε ξανά. Και το Πρέβεζα Ιόνια. Και το Πρέβεζα Ιόνια 25 χιλιόμετρα. Να παρακάμψουμε τη Φιλιππιάδα. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Να φτιάξουμε καινούργιο αεροδρόμιο. Ποιο θα το κάνει αυτό. Δημοτική Επιτροπή. Πάμε από θέμα σε θέμα, σε μια έτσι ευχάριστη και λίγο γιορτινή, έτσι κοινωνική, ευρεία πολιτική. Θα μιλάω στο τέλος αυτά που θέλω να πω. Αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Ξεφεύγεις ως έγχελης. Δημοτική Επιτροπή. Συγκεντρώνει τρεις επιτροπές σε μία. Το είπαμε και πριν. Τρεις επιτροπές σε μία. Ναι. Τώρα αυτό θα πετύχει αυτό. Δίνει απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη. Κοίταξε, δεν θα πετύχει, θα πνιγεί. Γιατί? Θα πρέπει να συνεδρίασεις δύο φορές τη βδομάδα. Τώρα εσύ το λες, Φίλιππα, αυτό γιατί. Όχι, δεν λέω τίποτα. Είσαι της άλλης επιλογής. Όχι, δεν είμαι της άλλης επιλογής. Το Δημαρχείο. Δεν έχει πλεονεκτήματα αυτό. Να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν έχει πλεονεκτήματα. Να μαζευτούν εκεί οι αρμοδιότητες, να γίνεται πιο. Αυτό λέω. Καλή δουλειά. Αυτό λέω. Το μάζευμα των αρμοδιοτήτων αυτών είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα η Επιτροπή αυτή, ναι, με τρεις και τέσσερις ώρες συνεδρίαση. Θα χαθούν δηλαδή. Προφανώς θα χαθούν. Πόσες συνεδριάζουν. Και θέλει και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να είναι εκεί. Ναι. Έτσι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όχι βέβαια. Και ειδικά για ένα δημαρχείο σαν το δικό μας που έχει εκατοντάδες θέματα κάθε μήνα να εξετάσει, διότι αυτά θα πάνε σε αυτή την Επιτροπή, ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτή η Επιτροπή θα πνιγεί. Ναι. Γιατί για σκεφτείτε και κάτι ακόμα. Ναι. Θα προσθεθούν σαν την Επιτροπή και όλα τα θέματα του Πνευματικού Κέντρου, όλα τα θέματα του ΟΚΠΑΠΑ, όλα τα θέματα του σπηλαίου περάματος και όλα τα θέματα του ζωγράφιου οίκου Ευγυρίας. Υπερεπιτροπή, ναι. Θα πάνε από εκεί. Όλα από εκεί, εκεί θα πάνε. Όλα από εκεί. Τώρα, με αυτά που μου λες, Φίλιππα, δεν πιστεύω ότι θα θέλεις να είσαι σε αυτή την υπερεπιτροπή, εκπροσωπώντας την παράταξη. Απεταξάμεν. Μαζί σου. Μα είσαι καλά τώρα. Φίλιο, είμαστε μαζί σε αυτό. Δηλαδή. Κλείνουμε με μια γενικότερη έτσι, αναφορά μέσα από το θάνατο του Βασίλη Καρά. Θέλω να δούμε λίγο κοινωνιολογικά τη σύνθεση αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας και τις τάσεις της. Πέθανε ο Βασίλης Καράς, είπαμε για θανάτους πριν. Ένας λαϊκός άνθρωπος ήταν. Ένας καραζιέρης ήταν. Καραζιέρης ήταν ο άνθρωπος. Στην αρχή, ναι. Μηχανικός αυτοκινήτων ήταν. Ναι. Λοιπόν, και είχε μια φωνή λαϊκά και έκανε σουξέ. Ήταν άνθρωπος προσεγγίσιμος, ήταν λαϊκός, ναι, ήταν άνθρωπος που φρόντιζε άλλους ανθρώπους με βοήθεια. Καλοσυνάτος. Μπράβο. Άνθρωπος, ναι. Ήταν ένα καλοσυνάτος άνθρωπος. Mm. Και εδώ τον αγάπησε ο κόσμος. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και τον αγάπησε πολύ ο κόσμος, γιατί το είδαμε τώρα από τις εκδηλώσεις αγάπης. Πολύ. Έτσι. Φαίνεται. Με το που πέθανε. Είναι καθαρό. Άρα λοιπόν, και ο άνθρωπος ήταν άρρωστος από χρόνια, έτσι. Είδε 1,5 χρόνο. Ο Πασχάλης Τερζής νομίζω έχει περισσότερα χρόνια να ζει. Και μακάρι να ζει ο άνθρωπος για να το ξεπεράσει. Και ο Τερζής έχει πολλά χρόνια πρόβλημα υγείας. Ναι. Θυμάμαι είχαν αναβληθεί και εκδηλώσεις στα Γιάννη. Τώρα εσείς κύριε Φίλιο, ακούγατε Καρά. Κοίταξε να δεις, είναι μερικές επιτυχίες που δεν μπορείς να πεις ότι δεν τις άκουσα. Ναι.
Τι τσακουλιό. Και άμα είσαι έξω στη νύχτα μετά τις 3, από κάνα μαγαζί που θα παίζει καρά θα περάσεις. Πού να περάσεις, αδερφέ, για παρακούς. Είμαι μαζί σου, είμαι μαζί. Παρακούς να μπούκο του Βέρδινα του. Πάντως είχε μια βαθιά λαϊκότητα ο Καράς. Βέβαια έχει λαϊκότητα. Που δεν την πιάνει κανένας κουλτουριάρης, κανένας εικαστικός ή μουσικός άλλων επιπέδων. Είχε μια βαθιά, ειλικρινή λαϊκότητα. Μάνα μου, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που περάσανε από τη νύχτα και από τη μουσική, οι οποίοι δεν μπορούν να αναπληρωθούν με τίποτα. Ο Καζαντζίδης. Ναι. Είναι παγκόσμια άειλη κληρονομιά. Έτσι είναι. Εγώ δεν ήμουν φαν του Καζαντζίδη. Ούτε εγώ. Αλλά δεν γίνεται να τον διαγράψεις. Mm. Ο άνθρωπος αγαπήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Έτσι είναι και ο Καράς, έτσι είναι τέτοια ονόματα. Τεράστιο λαϊκό τραγουδιστή. Αγαπήθηκα. Άκουσε τώρα. Για πάμε καλά στο ιστερόγραφό σου τώρα. Κάναμε τα μνημόσυνα όλα αυτά απόψε. Είχαμε πολλούς νεκρούς γνωστούς. Ναι. Ήταν και μερικές φορές χαλιά. Τραγικές ιστορίες όπως αυτή του αστυνομικού και του επισμενακού που είναι νέα παιδιά, που είναι νέοι άνθρωποι τέλος πάντων. Και η βία η καθημερινή. Τον αδερφό σκότωσε τον αδερφό, ο άλλος με τη σειρά σκότωσε τον πατέρα του. Είναι οικογενειακή υπάρχει βία καθημερινά. Έχουμε εγκλήματα γυναικοκτονιών. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει πράγματα, κάτι. Στον αέρα. Έχουμε βία στα γήπεδα, έχουμε βία στα σχολεία. Έχει μετακινηθεί η βία σε χαμηλές ηλικίες. Δυστυχώς συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένα κλίμα αναταραχής, ένα κλίμα βίας. Ακούστε να δείτε τώρα. Η νέα χρονιά δεν ξημερώνει καλά. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων. Για πες. Έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους και πάμε να ανοίξουμε και τρίτον στον Αραβικό κόλπο. Έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους. Ουκρανία μέσα στην Ευρώπη, Γάζα, 20-21.000 νεκροί Παλαιστίνοι. Ανοίγουμε με τους Χούθη καινούριο πόλεμο αυτή τη στιγμή. Εμπλέκουμε μέσα δηλαδή καινούργιες δυνάμεις. Θα μπει και το Ιράν στην ιστορία. Εκεί θα είναι πολύ δύσκολο. Και θα είναι τα πράγματα πολύ ζώρικα. Δεν είναι για αστεία. Έτσι βλέπουμε μια μεγάλη επιθετικότητα των Αμερικανών. Δυστυχώς η δικιά μας κυβέρνηση ακολουθεί τη φλάω που είναι οι Αμερικάνοι. Έτσι είναι πλάκι και στην Ουκρανία. Έτσι εμπλέκεται τώρα και στον κόλπο. Δεν κρατάμε αποστάσεις που θα μπορούσαμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η ιστορία. Έτσι θα έχουμε προβλήματα. Η Γάζα είναι το κομμάτι της γης των καταραμένων. Αυτοί οι άνθρωποι, μη έχοντας μηδέν προοπτική επιβίωσης, θα δυναμώσουν τη Χαμάς. Δεν θα φύγουν. Θα τη δυναμώσουν. Θα πάνε να ενσωματωθούν. Γιατί δεν έχουν κανένα μέλλον και πουθενά. Και σε κάθε περίπτωση πεθαίνουν άμαχοι, νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Πεθαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τους βομβαρδισμούς. Ξεχάσαμε του δημοκρατικού κράτους που λέγεται Ισραήλ. Ξεχάσαμε που ζώνονταν με τις δυναμίτες και σκοτώναν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα τα δούμε μπροστά μας. Και η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει τα στραβά της και να κλείσει την ιστορία της Ουκρανίας. Αρκετά τη συντήρησε, αρκετά ξεπούλησε ό,τι είχε και δεν είχε από πολεμικό υλικό, αρκετά κονόμησαν τα κέρατά τους. Πρέπει να κουπεί αυτή η ιστορία. Και θα έχουμε και άλλο πρόβλημα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε αλλού τώρα πάλι, έτσι. Θα έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Ωραία. Θα υπάρχει ισχυρή αντίδραση σε αυτό το πράγμα που να κάνουν. Παραβιάζουν το Σύνταγμα. Το παρακάμπτουν 16. Το 16. Μέσω του 28 παρακάμπτουν το 16. Άκουσε, αγαπητέ μου Βλάση, ξέρω κι εγώ ότι για να πάω στο Πέραμα θα πάω ευθεία από τον Άγιο Νικόλο. Μπορείς να πας όμως και από το Δροσοχώρι γύρα και να πας. Έτσι, το πώς παρακάμπτουν θα το δούμε αν παρακάμπτεται. Δεν παρακάμπτεται. Αλλά εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Για πες. Γιατί ρε παιδιά αυτή η πρεμούρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιον πάει να εξυπηρετήσει. Απάντησε. Να καταλάβω. Ποιον? Εσύ τι υποψιάζεσαι. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα που βλέπω είναι τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Δηλαδή εδώ έχουμε. Σου λέει η κυβέρνηση παντού υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε. Στην Κύπρο έχουν και εμείς ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άστο στην Κύπρο. Στην Κύπρο έγινε μπίζνα. Μπίζνα δεν είναι. Τι είναι. Ξέρω άνθρωπο από τα Γιάννα που πήγε να διδάξει για εξάμεινο στην Κύπρο και δίδαξε σε μία εβδομάδα για όλο το εξάμεινο. Μάλιστα. Πήρε τα λεφτά του και έφυγε. Και του λέω τι θα κάνει, δεν ξαναπατάω μου πει. Το κύρος μου το επιστημονικό ξεφτυλίστηκε μου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάνε λοιπόν, τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν κλειστά κλαμπ για την ελίτ, να πληρώσει αυτός που έχει να πληρώσει, να φέρουν μερικά ονόματα που δεν θα πατάει κανένας εξ αποστάσεως με Zoom και με τέτοιο θα γίνονται τα μαθήματα και να δίνουν ισότιμα πτυχία
με τα παιδιά τα δικά μας που έχουν τελειώσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Και στα δημόσια πανεπιστήμια θα συνεχίσει η ΕΒΕ, ενώ με 10.000 την παρακάμπτεις. Αν έχεις 10.000, στα δημόσια πανεπιστήμια, δεν έχεις ανάγκη η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τον κόβει. Του βάζει φροντιστήρια. Του κάνει τούτο, του κάνει τ' άλλο. Παλεύουν τα παιδιά και χάνουν για 2-3 μονάδες. Βρήκαν το πρόσχημα, μπαίνουν και αυτοί με 2 και 3. Πώς ήταν, ρε φίλε, αυτοί που μπαίνουν με 2 και 3. Να. Μισό τα 100 ήταν. Μάλιστα. Ωραία, κόψεις αυτές τις σχολές. Απ' την άλλη, τώρα να πούμε και του στραβού το δίκαιο, δηλαδή τη κυβέρνηση το δίκαιο, να το πω ορθότερα. Ένας γονιός για να σπουδάσει το παιδί του και να περάσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο χαλάει πολλά λεφτά. Χιλιάδες ευρώ. Σε φροντιστήρια. Πόσα, 3-4 παιδιά. Σε μένα του λες. Το ξέρεις καλά. Σε φροντιστήρια. Έτσι. Εννοείται. Ξοδεύονται πολλά λεφτά πριν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αυτό πρέπει να το δούμε, να τα δούμε όλα. Πώς λύνεται αυτό, το έχουμε πει πώς λύνεται. Βελτιώνεις το λύκειο. Μάλιστα. Υστερόγραφο. Υστερόγραφο του υστερόγραφου τώρα. Ξέρουμε την νόσο. Ξέρουμε τη θεραπεία και δεν την εφαρμόζουμε. Υστερόγραφο του υστερόγραφου. Τι εύχεστε δημόσια στον αρχηγό σας, στον πρόεδρο Κασελάκη, που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή, είναι του Αγίου Στεφάνου. Τι του εύχεστε δημόσια? Καταρχήν σε όλους τους Στέφανους χρόνια πολλά. Και της Στεφανίας. Και της Στεφανίας βέβαια, ναι. Και το εύχομαι να φέρει καλή εισήγηση στο συνέδριο για να συμφωνήσουμε κι εμείς που είμαστε λίγο έτσι να δούμε τι γίνεται. Προβληματισμένοι. Ναι. Δεν για να πάει μπροστά ο χώρος. Δεν είμαστε εναντίον του. Προβληματισμένοι. Ναι. Θέλουμε αυτές τις εισηγήσεις. Του εύχεστε καλή εισήγηση δηλαδή. Βεβαίως. Να φέρει καλές εισηγήσεις και να τις κουβεντιάσουμε και να δώσουμε λύσεις. Και να σταματήσουν διάφορα περίεργα που ακούω και πιάνουν τα γέλια. Όπως. Οι κεντρώοι. Ποιοι είναι οι κεντρώοι, ρε παιδιά, στην Ελλάδα? Τρελαθούμε. Δεν υπάρχουν κεντρώοι. Ναι. Κάποτε υπήρχαν. Κάποτε υπήρχε το κέντρο. Δεν υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχουν οι νεοφιλελεύθεροι και η κεντροαριστερά τελείωσε. Μάλιστα. Και μάλιστα να καταλάβουν μερικοί στον χώρο της κεντροαριστεράς ότι οι συμμαχίες είναι αυτές που θα δώσουν λύσεις. Πέρα, πού δείχνετε, κύριε φίλε, το Πασόκ? Προφανώς. Τον Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Ωραία. Και όχι μόνο, και στον Κασελάκη του λέω. Ωραία. Και στους δύο του λέω. Καλή εισήγηση λοιπόν στον Στέφανο Κασελάκη και καλύτερο μυαλό όσον αφορά στις συνεργασίες. Αυτό ακούω. Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. Όποτε γίναν, κερδίθηκαν. Και είναι κοινωνική αναγκαιότητα, κύριε Φίλιο. Τα κόμματα και οι συνεργασίες δεν γίνονται επειδή εγώ και εσείς ή στελέχη θέλουν. Ευχηθώ. Οι κοινωνικές αναγκαιότητες δημιουργούν ακριβώς τα κινήματα και τα ρεύματα. Το ξέρετε καλύτερα εσείς. Και να ευχηθώ και στον Πρωθυπουργό. Να. Λοιπόν, γιατί μου είπαν θα έρθει, λέει. Θα έρθει στις 2 του μήνα, θα είναι. Μπράβο. Εδώ στο Ζαγόρι. Τώρα μην του ευχηθώ λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Τρία πράγματα του εύχομαι. Πρώτον, να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ναι. Αυτό. Δεύτερον, να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και τρίτον, να βάλει χέρι στους παρόχους του ρεύματος, διότι έχουν σαπίσει. Έχουν ξεσαλώσει τελείως, να το πω. Έχουν ξεσαλώσει και έχουν ρουφήξει το αίμα του κόσμου. Έτσι είναι. Δισεκατομμύρια. Και οι τράπεζες. Μαζί σας. Δισεκατομμύρια. Απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ, κύριε Φίλιο, για την ενδιαφέρουσα γιορτινή κατά έτσι, να περάσει καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Στα μέρη μας. Του αρέσουν, του αρέσουν τα ορεινά της Επίρου. Του αρέσουν τα ορεινά της Επίρου. Πουθενά, θα περάσουν πολύ ωραία. Ωραία. Να έρθει και να περάσει όμορφα. Λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Τα καταστήματα εστίασης.